περάσουμε σε κάποιες ανακοινώσεις, φίλοι μου, θα ήθελα να πω στο σημείο αυτό ότι είναι πολύ σημαντικό όταν κάποιος είναι στον αέρα να ξέρει και να έχει ανθρώπους που να μπορεί να βασίζεται. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και μόνο, και επειδή αισθάνομαι πάντα ασφαλής όταν είμαι στον αέρα και κάνω την εκπομπή, θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Γιώργο Τολιά. Λοιπόν, Γιώργο, μην μιλάς και μην γκρινιάζεις. Να πάμε σε μια πρόσκληση από το ΚΕΘΕΑ, 26 Ιουνίου 2019, Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Μια πρόσκληση, το Πολυδύναμο Κέντρο Καλύμνου και ο Σύλλογος Φίλων ΚΕΘΕΑ Καλύμνου σας προσκαλούμε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά των ναρκωτικών την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ Καλύμνου στην Ενορία Χριστού, κτίριο ΚΑΠΗ, για γνωριμία και ανοιχτή συζήτηση με θέμα εξαρτήσεις, ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα από την πρόληψη έως την επανένταξη. Επίσης, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη σήμερα και αύριο οι δράσεις που γίνονται από το ΚΕΘΕΑ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, και ό,τι έτσι υλικό συγκεντρώσουμε θα σας το δείξουμε τις επόμενες ημέρες, φίλοι μου. Επίσης, αιμοδοσία, προσοχή, το Σάββατο 29 Ιουνίου 2019 και την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019. Το τμήμα της αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Καλύμνου θα πραγματοποιήσει έκτακτη αιμοδοσία για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε αίμα κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και την ανταπόκρισή σας. Το τμήμα αιμοδοσίας σας εύχεται, μας εύχεται καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, να πάμε τώρα, φίλοι μου, να σας πω μάλλον για μια μεγάλη συναυλία που δόθηκε προς τιμή του μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη το βράδυ της Δευτέρας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο με τίτλο «Είσαι Έλληνας. Αυτό που ήσουν κάποτε θα γίνεις ξανά», όπως αναφέρει και ένα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Την συναυλία παρακολούθησε ο ίδιος ο μουσικοσυνθέτης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, ηθοποιοί αλλά και καλλιτέχνες, στελέχη του αθλητισμού, αλλά και Ολυμπιονίκες, η πρέσβυρα καλής θελήσεως της UNESCO και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελπίδα, Μαριάννα Βαρδινογιάννη, αλλά και πολλοί άλλοι. Και σας μεταφέρω αυτή την είδηση, φίλε μου, για να το δέσω με το προηγούμενο θέμα και το Γιάννη τον Κότορο που είχαμε πριν και συζητούσαμε για το Σύλλογο Ελπίδα. Να πω ότι συμμετείχε η Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης και πολλοί τραγουδιστές. Και μεταξύ αυτών ο Αδαμαντίδης, η Αντωνοπούλου, η Βέτα, η Βιτάλη, και όλα αυτά έγιναν βέβαια για να συγκεντρωθούν χρήματα για το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια, η Ελπίδα. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ. Το Σάββατο 22 του μήνα πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του μυθιστορήματος της Αλιέ Πεμπέ «Δεύτερη ζωή στο πατρικό μου», στο βιβλιοπωλείο Δέντρο. Ομιλητές ήταν ο εκδότης Μάριος Βερέτας και κοινωνική λειτουργός Κατερίνα Βαρινάκη. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Η κυρία Αλιέ Πεμπέ δεν είναι μόνο μια άξια νοσηλεύτρια, αλλά και μια εξαιρετικά ευαίσθητη νέα συγγραφέας, η οποία αντλεί τα θέματά της από τον ανθρώπινο πόνο. Τον καθημερινό ανθρώπινο πόνο που συναντάει στη δουλειά της. Μια νέα λογοτέχνης που πλησιάζει με πάρα πολύ αγάπη τους ανθρώπους, οι οποίοι καταδικάζονται χωρίς να το θέλουν στο κοινωνικό περιθώριο, είτε για πόρνες πρόκειται, είτε για ομοφυλόφιλους πρόκειται, είτε για άτομα με ειδικές ανάγκες πρόκειται. Σήμερα λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά, σας παρουσιάζουμε το πρώτο μυθιστόρημα της Αλιέ Πεμπέ με τίτλο «Δεύτερη ζωή στο πατρικό μου», όπου η συγγραφέα μας καταπιάνεται με το τεράστιο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών. Η ηρωίδα της είναι μια απλή κοπέλα του νησιού μας που ερωτεύεται έναν άντρα που τη ζητάει σε γάμο, τον ακολουθεί εύπιστη στον Πειραιά και εκεί αποκαλύπτεται σταδιακά βίαιος, σοβινιστής, σαδιστής, άρρωστος. Δυστυχώς, τόσο στην παγκόσμια κοινωνία όσο και στην ελληνική, δεν λείπουν τα περιστατικά άσκησης βίας κατά των γυναικών, και το απτό παράδειγμα μας το πρόσφερε δυστυχώς πριν από λίγο καιρό η φρικτή δολοφονία μιας αθώας φοιτήτριας εδώ στο νησί μας. Ενώ στη γειτονική μας Κύπρο ένα άλλο ανθρωπόμορφο κτίνος συσσόρεσε πτώματα δολοφονημένων γυναικών σε έναν εφιαλτικό νερόλακο. Καθημερινά ακούμε για εκτελέσεις γυναικών στο Ιράν, για δολοφονίες γυναικών στην Ινδία, για αναρρύθμιτα θύματα θρησκευτικής και φιλεστικής μυσαλλοδοξίας. Δυστυχώς, τμήματα της ανθρώπινης κοινωνίας μεγαλώνουν με την εγκληματικά εσφαλμένη αντίληψη ότι οι γυναίκες γεννήθηκαν να είναι κατώτερα όντα, ότι η ζωή των γυναικών δεν έχει καμία αξία, ότι ο καθένας μπορεί στα πλαίσια μιας ερωτικής σχέσης να κακοποιήσει ή και να σκοτώσει μια γυναίκα.
Πρόσφατη μελέτη που είδε στο φως δημοσιότητας μας λέει ότι στην Ισπανία, για παράδειγμα, από το 2003 μέχρι σήμερα, περισσότερες από 3.000 γυναίκες έχουν χάσει τη ζωή τους από περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Με αυτό λοιπόν το τεράστιο ζήτημα της βίας κατά των γυναικών ασχολείται η εξαιρετικά ευαίσθητα φίλη μας, η Αλή Επεμπέ, και περιγράφει με την πένα της όλα τα στάδια της εμπλοκής μιας νέας κοπέλας στα δίχτυα της ερωτικής βίας, την οποία αρχικά την ανέχεται λόγω απειρίας, λόγω νεαρής ηλικίας, όπως συμβαίνει με πάμπολες περιπτώσεις, όπου τα συναισθήματα επικαλύπτουν την προφανή εγκληματική συμπεριφορά. Η βία είναι ένα φαινόμενο χιλιάδων ετών, καθώς αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα επιβολής που χρησιμοποιεί ο ισχυρός προς το λιγότερο ισχυρό. Σωρώς τα ιστορικά παραδείγματα ανά τους αιώνες αναδεικνύουν την αδιάκοπη ύπαρξη της βίας, κάτω από την οποία ο πιο αδύναμος έπρεπε να υπακούσει στις διαταγές και τα θέλω του οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ισχυρότερου. Η μέρημνα απέναντι στους ανθρώπους που δέχονταν τη βία όχι μόνο ήταν ελάχιστη, αλλά κατά βάση και ανύπαρκτη, καθώς ή δεν υπήρχαν οι σχετικοί νόμοι ή οι νόμοι αποδέχονταν τη βία. Η πιο σκοτεινή μορφή βίας ήταν και είναι η ενδοοικογενειακή βία. Τα ποσοστά της οποίας είναι όλο και αυξανόμενα και αρκετά ανησυχητικά. Όσον ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τον νόμο 35.006, ορίζεται η τέλεση αξιόπινης πράξης σε βάρος μέλους της οικογένειας, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8 και 9 του παρόντος και τα άρθρα 299 και 311 του ποινικού κώδικα. Μέλη της οικογένειας είναι συγγενείς εξαίματος ή εξαχιστίας μέχρι τάρτου βαθμού και τα οποία συνοικούν. Με βάση επομένως αυτόν τον ορισμό, διακρίνουμε και τις μορφές που μπορεί να πάρει η ενδοοικογενειακή βία. Πρώτη σε ποσοστό εμφάνισης και σημασίας είναι η βία κατά των γυναικών από τους συζύγους. Οι γυναίκες από τα πολύ παλιά χρόνια δέχονταν τη βία, η οποία σήμερα πια σε αντίθεση με παλαιότερα θεωρείται ποινικό αδίκημα. Η εκδήλωση βίας απέναντι στη γυναίκα μετράει υψηλά ποσοστά που ομολογούν την έξαρση του φαινομένου και εφιστούν την προσοχή στους αρμόδιους για τη λήψη κατάλληλων μέτρων. Η δυσκολία της ανάδειξης του φαινομένου και της λήξης των βασάνων έγκυται στο γεγονός ότι η οικογένεια είναι μια πολύ κλειστή ομάδα και ό,τι συμβαίνει μένει εκεί. Οι γυναίκες για διάφορους λόγους που θα αναφερθούν παρακάτω σιωπούν και υπομένουν την επιθετική συμπεριφορά των συζύγων. Συχνά κατηγορούν τους εαυτούς τους ως υπαίτιες για τη βία που δέχονται και ζουν κάτω από το φως μιας επικείμενης βίας. Λίγες είναι εκείνες που βρήκαν και βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν για τις ίδιες και τα παιδιά τους και έπειτα να παρακινήσουν τις υπόλοιπες γυναίκες που βίωναν την κατάσταση αυτή για να βγουν από το τέλμα. Τα τελευταία χρόνια, και αφού έχω χάσει τον πατέρα μου, το γράψιμο έχει γίνει για μένα ο τρόπος να φεύγω από μένα και τις σκέψεις μου και όσα με αγχώνουν και με στεναχωρούν στην καθημερινότητά μου. Και έτσι πέρσι το χειμώνα αποφάσισα να γράψω το πρώτο μου μικρό μυθιστόρημα. Το θέμα το ξέρετε, το έχουμε αναλύσει. Τώρα να σας πω γιατί ασχολήθηκα με αυτό το θέμα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου και έδινα σημασία και καταλάβαινα τις ειδήσεις στην τηλεόραση, άκουγα για γυναίκες που δολοφονούνται, που τεμαχίζονται, που αποκεφαλίζονται από ανθρώπους που τις αγαπούσαν πολύ. Από τους συζύγους τους, από τους συντρόφους τους. Και δεν μου άρεσε όλο αυτό. Έλεγα γιατί να συμβαίνει όλο αυτό. Οι σύζυγοι λοιπόν και οι σύντροφοι ή οι παράνομοι εραστές στραγγαλίζουν και τεμαχίζουν τις γυναίκες που αγαπούν όταν εκείνες τους ζητάνε να χωρίσουν. Και όπως λέει λοιπόν και ο χορός στη Μύδια του Ευρυπίδη, δεν υπάρχει οργή πιο μεγάλη και αθεράπευτη από αυτή που γεννιέται από ανθρώπους που αγαπήθηκαν πολύ. Έτσι λοιπόν, τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μου, πλάθω ηρωίδες και ήρωες που με πάνε ένα μαγικό ταξίδι μέσα στη ζωή και στα βιώματά τους και με τον τρόπο αυτό θέλω πάντα να περνάω ένα μήνυμα μέσα από τα γραπτά μου. Όταν ξεκίνησα δεν ήξερα τι θα συμβεί. Έπλασα μία ηρωίδα, την κοίταξα στα μάτια και την άφησα να με οδηγήσει στο ταξίδι της ζωής της και ήξερα μόνο ένα πράγμα, ότι η δική μου ηρωίδα δεν θα είχε το τέλος που είχαν οι γυναίκες που άκουγα στην τηλεόραση. Έγινα λοιπόν ένα με την ηρωίδα μου, την ένιωσα στο πετσί μου, έζησα μαζί της όλα όσα έζησε και εκείνη και έκλαψα πολύ. Κάθε φορά που το διάβαζα για να το διορθώσω, τα συναισθήματά μου γίνονταν όλο και πιο έντονα. Η ηρωίδα μου είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με πολλά και δυνατά γεγονότα και πάντα καταφέρνει να βγει από όλα αυτά με τον δικό της μοναδικό τρόπο.
Ο τρόπος με τον οποίο βγήκε από όλα όσα είχαν βασανίσει την ψυχή και το σώμα της, δεν ξέρω αν είναι ο σωστός. Δεν προσπάθησα ποτέ μου να την κρίνω. Την είχα συμπονέσει τόσο και είχα νιώσει όλα όσα έζησε. Την ακολουθούσα. Ήθελα να μάθω τι έζησε και ίσως όλα αυτά ακούγονται λίγο παράξενα, αλλά όντως την ακολούθησα. Δεν διέκοψα ούτε στιγμή την αφήγηση της ζωής της. Μέχρι που σε ένα σημείο δεν κατάλαβα πώς είχα γράψει όλα αυτά που θα διαβάσετε. Είναι λοιπόν μια γυναίκα την οποία αγάπησα πολύ και εύχομαι να αγαπήσετε και εσείς. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Μάριο και τις εκδόσεις Βερέτα που κάνουν για δεύτερη φορά την τρέλα μου βιβλίο. Το βιβλιοπωλείο Το Δέντρο που στηρίζει κάθε φορά κάθε νέα προσπάθεια μαζί και εμένα απόψε. Και την κυρία Βορεινάκη που για δεύτερη φορά μου κάνει την τιμή να παρουσιάζει κάτι δικό μου. Και να ευχαριστώ τη μαμά μου που δεν είναι εδώ μαζί μας, που με έκανε αυτό που είμαι. Και τον μπαμπά μου που είμαι σίγουρη ότι είναι περήφανος από εκεί που με κοιτάει. Και επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον σύζυγό μου. Έτσι. Για την υπομονή. Για την υπομονή και την τεράστια κατανόηση που δείχνει κάθε φορά που ανοίγω τον υπολογιστή και φεύγω ενώ βρίσκομαι μαζί του στο ίδιο σπίτι. Που με ακούει με προσοχή κάθε φορά που θέλω να του διαβάσω όσα έχω γράψει και περιμένει με υπομονή όσο χρειαστεί να με ακούσει να λέω τελείωσε. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι εσάς που είστε σήμερα εδώ και μου κάνετε ιδιαίτερα χαρούμενη και νιώθω μεγάλη τιμή γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και μία πρόσκληση σε εκδήλωση ενημέρωσης, αγαπητοί μου φίλοι. Η Αναπτυξιακή Δωδεκανήσου ΑΕ, σε συνεργασία με τον Δήμο Καλυμνίων, διοργανώνουν ενημερωτική συνάντηση Παύλα Συζήτηση για το νέο πρόγραμμα Leader κάθετο CLLD στην Κάλυμνο. Στελέχη της Ανδό, λοιπόν, θα παρουσιάσουν τις δράσεις του νέου Leader και θα ενημερώσουν για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω της τρέχουσας προκήρυξης του προγράμματος. Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 7.30 μετά μεσημβρία. Στο επιμελητήριο Καλύμνου, για την Ανδό ΑΕ Βασιλική Παπαδημητρίου Ξεπαπαδάκη, για το Δήμο Καλυμνίων Ιωάννης Γαλουζής Δήμαρχος. Επίσης, φίλοι μου, οι ερωτευμένοι της Βαλένθια έρχονται να μας παρασύρουν στη δίνη του έρωτα, στην τρέλα του πάθους και στο πάθος της τρέλας. Θα είμαστε φέτος το καλοκαίρι εμείς στη θεατρική ομάδα Καλύμνου. Με το έργο του Ισπανούλο 5 Βέγγα, οι ερωτευμένοι της Βαλένθια σας ταξιδεύουμε στη μεσογειακή ισπανική αυτή πόλη που χρησιμοποιεί ως κρυσφύγετό του ο ήρωάς μας, παρασύροντας κι άλλους, παράφρονες και λογικούς, στη δίνη του έρωτα. Μια μεγάλη παρέα 30 μελών της θεατρικής ομάδας Καλύμνου, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, με τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Κατερίνας Κλονάρη, δίνονται βαλενθιάνοι, ξεχύνονται σε πλατείες και δρόμους, για να μας θυμίσουν πως ο έρωτας είναι η πιο περίπλοκη μορφή τρέλας. Θα είμαστε εκεί στο Ανοιχτό Θέατρο Χώρα στην Παρασκευή 28. Το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουνίου. Τρεις παραστάσεις στη σειρά δηλαδή, φίλοι μου, 28, 29 και 30 Ιουνίου. Και στη συνέχεια για τον Ιούλιο, την Τετάρτη 3 η πρώτη παράσταση και την Παρασκευή 5 και το Σάββατο 6 Ιουλίου στις 9 και 4 μετά μεσημβρίας, για να γευθείτε κι εσείς κάτι από την πηγή της ύπαρξής μας, που ξέρετε μπορεί να παρασυρθείτε και να ερωτευτείτε, λέει η πρόσκληση. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, καλοί μου φίλοι. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Γεια σας από μένα.